Γεια χαρά, ομάδα. Τι κάνετε? Λοιπόν, μπαίνουμε γρήγορα. Clash of Clans. Νομίζω ότι... Ναι, έλα. Που πατάω εδώ. Βέβαια, λεφτά. Αυτά είναι. Επιτέλους, τι έχουμε? Για κάτσε λίγο να το διαβάσουμε. Τώρα πρέπει να γίνει. Που να είναι. Ναι. Troops request 10 λεπτά. War bonus extra loot 20%. Να δω το ίδιο στο dark που θα το βάλουμε. Τέλεια. Νομίζω ότι από το 6 το 7 μας πήρε γύρω στους 2 μήνες, κάπου εκεί, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, να γύρω στους 2 μήνες και ήταν αρκετά λίγο πιο δύσκολα τα wars σε σχέση με τις άλλες φορές. Αλλά, okay, για να πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς πήγαμε level 7. Η αντίπαλή μας για κάποιο λόγο έχει επικρατήσει, ξέρετε, στην αγορά που λέμε του Clash of Clans, ότι αντί για τη 3-star bases, άμα παίξουμε αντί 2 τύπου σαν αυτές, οι μεγάλες οι κλάν, επειδή έχουν συνηθίσει στις άλλες τις βάσεις, θα είναι δύσκολο να βγάλουν αστέρια. Άμα δε, λοιπόν, αυτές οι βάσεις είναι σχετικά οι πιο εύκολες, μπορώ να πω. Όπως βλέπετε, μερικοί Giants Wizards από πίσω σε όλα τα air defense που ήταν γύρω γύρω, η Queen έφαγε και άλλα δύο solo από πάνω. Και τώρα θα μπούμε με τα λάβα μας. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί, αν τα λάβα θα πεθάνουν χωρίς air defenses. Για να δούμε. Ο King έκανε λίγη ζημιά παραπάνω, όπως βλέπετε. Στην πάνω πλευρά η Queen solo, μόνο με το ability της, έφαγε και το λάβα και το loon. Τα air bombs βγήκανε. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το poison, το spell το poison. Εδώ χρησιμοποιούμε το haste για να πάρουν κατευθείαν στο core όλα τα loons και να πέσουν τα defenses. Ό,τι και να γίνει, και τα loons όλα να πεθάνουν, από τη στιγμή που ζουν τα λάβα θα σκάσουν όσα defense κι αν μείνουν. Είναι αρκετά. Είναι λίγα, δεν είναι αρκετά, συγγνώμη. Επομένως, και τα δύο ζουν. Και ένα που είχε το C3. Δηλαδή, μόνο ένα ουσιαστικά έχει σκάσει. Φαίνονται κιόλας από τα κίτρινα τα minions. Πορτοκαλί, όπως θέλει ο καθένας, όπως τα βλέπει. Εγώ τα βλέπω πορτοκαλοκίτρινα. Και ναι, 3 αστέρια. Δεν τίθεται καν θέμα χρόνου. Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες βάσεις στα war. Άλλο το push, άλλο το war. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε lava looning. Φαντάζομαι με την ίδια τακτική, η Queen από την κάτω πλευρά για τον Wizard Tower και το Air Defense. Οι World Breakers δεν πέσανε σωστά και τον Wizard Tower ή το Mortar τους έφαγε, δεν πειράζει. Η Queen θα βγει off, βγήκε και ένας Wizard Tower, θα βγει και το Air Defense. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτό το πράγμα. Η Queen βγήκε off. Τέλεια. Και τώρα αρχίζουμε. 4 λάβα και ένα από το Clan Castle. 5. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι, ότι απλά τα βάζουμε να πέσουν και ό,τι γίνει, δεν είναι έτσι. Είναι θέμα timing, είναι θέμα τον freeze. Το CC ούτε καν, δεν μας απασχολεί καν. Μείνανε τα λάβα πάνω από το air defense, έχουμε να σκάσουν κιόλας για να βοηθήσουν λίγο πιο γρήγορα να φύγουν τα κτίρια. Και τέλος, άλλα 3 αστέρια. Πολύ δυνατό. Αυτό κανονικά πρέπει να κάνετε και για όσοι κάνετε το push. Πρέπει να βλέπετε πώς είναι τα bases και ανάλογα να μπαίνετε. Όχι επειδή έχετε όμως ένα combo να μπαίνετε σε οποιαδήποτε βάση, να έχετε δηλαδή μια λίστα βάσεων οι οποίες ξέρετε πώς να τις παίζετε και σιγά σιγά με το practice να τις βγάζετε 3 αστέρια. Practice πάνω απ' όλα. Το Clash of Clans και τα attacks και ιδίως στο war είναι practice. Άμα κάνοντας farm
και φαντάζοντας μόνο ιδεολογικά το πώς πρέπει να παίξετε, δεν νομίζω ότι να καταφέρουμε ποτέ να καταφέρετε μάλλον να δείτε την πράξη στα τρία αστέρια. Άλλη μια βάση επίσης αντί 2 star που τη χρησιμοποιούν για push και αυτή τη φορά με το αγαπημένο μου combo πλέον με τις healer. Δείτε τι ζημιά μπορεί να κάνει μια queen και τρεις healer από πίσω. Πόσα defenses θα βγάλει off, hero, clan castle και υπάρχει πιθανότητα να καταφέρει να ζήσει κιόλας μέχρι το τέλος. Δύσκολα, αλλά μπορεί. Ενεργοποιούμε το ability της να φάει την queen έτσι ώστε να μην χάσει πολύ ζωή. Και ο King για να φάει το κάτω τερ defense, αλλά θεωρώ ότι μπήκε λάθος ο King. Άρα ναι, έπρεπε να φαγωθούν και τα κτίρια. Τα buildings αυτά, τα barracks. Η Queen από την πάνω πλευρά προσπαθεί να ανοίξει την τρύπα. Ο King ενεργοποιήθηκε, το ability του δεν θα βγάλει το defense, αλλά δεν μας πολύ πειράζει. Έβγαλε το Wizard, θα βγάλει και το Mortar, επομένως δεν θα χρειαστεί να φύγει μερικά looms εκεί προς τις 3 η ώρα. Από 3 looms σε κάθε γωνία και όλα τα υπόλοιπα μετριασμένα στη μέση, έτσι ώστε να πάνε όλα καρφί στο κέντρο. Σωστό timing στο πρώτο freeze όπως είδατε, τώρα έπεσε και το δεύτερο. Οι healer ζούνε. Εν τω μεταξύ, οι healer και το loon από το defense έχουνε... χαζεύουνε το ένα το άλλο όπως βλέπετε. Απλοί θεατές του match. Πάει και αυτό, πάρα πολύ ωραίο γορ και άλλο ένα, επίσης με healer. Ίδια περίπου βάση, διαφορετικά τα defense συστημένα, η λογική πάνω κάτω η ίδια, solo η queen για να φάει όσο να τον γίνεται air defense, wizard tower και queen. Η queen είναι από κάτω, λογικά θα την κάνει attack ο king. Για να δούμε. Αποκλείεται να μην βγει η queen εξ αρχής. Ναι. Α, ναι. Λάθος λίγο timing, τα wall breakers δεν ανοίξανε τρύπα. Κακό αυτό, γι' αυτό και ενεργοποιήθηκε ο king γρήγορα. Για να ανοίξει την τρύπα και να πάει κατευθείαν στην queen, να τη φάει όσο είναι το enrage κιόλας. Έτσι ώστε με 2-3 hits να την βγάλει off. Μακάρι να πέσει και ο wizard tower. Αλλά δύσκολα, δεν πειράζει. Η Queen πάνω από ό,τι φαίνεται θα ζήσει μέχρι τέλους. Η healer εκεί πέρα. Έχω να προσανατολίσει το ένα το X-Bow. Άλλο ένα είναι σηκωμένο ψηλά, επομένως θα χτυπήσει τα loon μας. Επομένως, από single hits έχουμε μόνο ένα X-Bow. Σωστό timing για το freeze. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το timing των spell σας. Αυτό είναι που θα σας χαρίσει τα τρία αστέρια. Δουλέψτε το, θα δείτε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στα τάξη σας αν κατανοήσετε το πότε και τους χρόνους των spells. Είναι, μπορώ να πω, το μισό, το 1 τρίτο attack. Το ένα είναι η τακτική, το δεύτερο είναι το πώς θα πέσουν, είναι το τρίτο είναι τα spells. Solo ένα loon έφαγε τον wizard tower. Το lava έχει κολλήσει με τις healer. Και τρία αστέρια. Αυτά ήταν τα πιο ωραία τάξη τα οποία μας χάρισαν το level 7. Εύχομαι να συναντηθούμε κάπου εκεί έξω, να κάνουμε κάποιο war. Και ό,τι θέλετε στείλετε μου μήνυμα. Γεια χαρά!